αισθήματα. Πώς να το πω. Είχα ετοιμάσει μια ομιλία κάπως, επιτρέψτε μου να πω, σοβαρή, δηλαδή να μιλήσω για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τι έχουμε μπροστά μας να κάνουμε, ποια τα στοιχήματα, τι πού θα βρεθούμε το 2019, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Ακόμα σε μερικές ομιλίες οι οποίες όσο αφορά τα αισθήματα με ξεπερνάνε. Θα πω δύο πράγματα. Έχω εδώ μαζί μου, που για να τα καταθέσω, αλλά για να σου πω δύο πράγματα, 51 σελίδες που καταγράφουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις από το 38-45 του 10 μέχρι το τέλος του 2014, που αφορούν, που είναι τίτλοι και περιληπτικές περιγραφές, τίτλοι και περιγραφές που αφορούν μόνο το ασφαλιστικό. Μόνο το ασφαλιστικό. 51 σελίδες. Και έχω και μαζί μου το νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο πραγματικά θέλω να σας πω γιατί παραπλανάτε τον αρχηγό σας. Αυτό που είπε χτες, ότι αυτός θα επαναφέρει πίσω όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι θα μειώσει 19,5 εκατομμύρια το μισθολογικό κόστος των ενόπλων δυνάμεων. Το ξέρει. Όσοι μίλησαν προηγούμενα, καταλαβαίνω, δεν θα πω ιδιαίτερα, γιατί μίλησε ο κύριος Τόσκας πολύ αναλυτικά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνω και τη δυσθυμία την αρχική με την εξής έννοια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν ζήσει το 2012. Θυμόσαστε τι έγινε το 2012. Θυμόσαστε. Περικοπές και μετά ειδικό μισθολόγιο που έκανε καινούργιες περικοπές. Αυτό εδώ είναι. Είναι εδώ, κύριε Δαβάκη. Εδώ είναι. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το δικό σας το προσωπικό, της παράταξης. Και εξ αυτού και το δικό σας. Ότι στο τέλος του μήνα, αλλά και στο τέλος του επόμενου μήνα, και στο τέλος του επόμενου μήνα, θα μπουν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς. Και θα δούνε ίσα ποσά ή βελτιώσεις. Άρα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, όσο και να φωνάζουν κάποιοι συνδικαλιστές οι οποίοι θέλουν να κάνουν πιθανά και πολιτική καριέρα και πιθανά και όχι στο δικό σας κόμμα. Λοιπόν, λέω, όχι από το στρατό, το ξέρετε. Λοιπόν, κάποιοι συνδικαλιστές οι οποίοι σε 17 του Γενάρη λέγανε ότι εμείς μπορεί του χρόνου να έχουμε αποσυρθεί, αλλά σύγκρουση θα αποσύρουμε και την κυβέρνηση, όταν δεν υπήρχε ειδικό μισθολόγιο, όσο και να το κάνουν, λίγο χρειάζεται και ένα μάζεμα το πράγμα. Γιατί αυτά θα τα δουν. Το δεύτερο, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ούτε τσιμπάμε, ούτε μασάμε, ούτε σαν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σαν ελληνικός λαός. Έχετε ένα πρόβλημα με τους επικοινωνιολόγους σας. Έχετε μια τακτική η οποία έχει τρία σημεία, όλα καλά. Τρία. Το πρώτο σημείο είναι οι χαρακτηρισμοί. Και χαίρομαι που είναι και ο κύριος Κουτσούκος εδώ. Για άλλο πράγμα όμως, χαίρομαι, θα το καταλάβει τώρα. Το κάνετε μόνιμα μόλις χάνετε την κυβερνητική οξία. Και λέω για τον κύριο Κουτσούκο, όχι για προσωπικά, γιατί αν πάμε στις εφημερίδες του 1981 και του 1982, θα δείτε ότι και το Πασόκ του 1981 τους λέγατε ψεύτες και πάει λέγοντας. Βεβαίως, το Πασόκ του 2010 επικοινωνεί με την ίδια τακτική. Αυτό έχει να κάνει και με το συναγελασμό και με τον τρόπο που ρούφηξε το σύστημα αυτή την πολιτική δύναμη. Αλλά αυτό είναι ένα δικό του θέμα. Το δεύτερο στοιχείο της τακτικής σας αφορά αυτό που μέσα σε εισαγωγικά λέτε συνείδηση. Είναι χαρακτηριστικό με τον δικό του τρόπο ο καθένας και οι δύο αντιπρόεδροι σας με πολύ καθαρό τρόπο απευθύνθηκαν στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους είπανε με τι συνείδηση το κάνετε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει και τα καλά του, ξέρετε, έχει και τα κακά του. Ποιο είναι το καλό του? Το καλό του είναι ότι γίνεται μια εξής αποδοχή, ότι η αριστερά παλεύει για τα δίκαια για τους εργαζόμενους κτλ. Ποια όμως αριστερά? Μπορεί να παλεύει για όλα, μπορεί να τα κάνει όλα, εκτός
να τα διεκδικεί όλα εκτός από το να διεκδικεί ένα. Τη διακυβέρνηση του τόπου, τη διαχείριση και την αλλαγή της κοινωνίας. Εκεί φοβάστε ότι το υποτιθέμενο ιερό σας δικαίωμα της διεύθυνσης χάθηκε. Και πιθανά χάθηκε και για πάντα. Όμως αυτός είναι ο πόνος και ο καημός σας. Αυτός είναι ο φόβος σας, ότι αυτή η κυβέρνηση βγάζει τη χώρα από τη μνημονιακή περίοδο, την ξαναστήνει στα πόδια της, δίνει τη δυνατότητα να συγκροτηθεί και να αναπτυχθεί, να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο στη σταθερότητα της περιοχής και στην επαναθεμελίωση της Ευρώπης. Και το τρίτο στοιχείο της τακτικής σας είναι να κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε και προσπαθείτε να παραχαράξετε την ιστορική μνήμη. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, θέλω να σας πω ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ νιώθουμε πολύ περήφανοι και περήφανες που βρεθήκαμε μαζί με εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους και στις πλατείες ενάντια στο πρώτο και κύρια αχρία στο μνημόνιο. Και εκεί, στους δρόμους και στις πλατείες, χειραφετήθηκε η κοινή αντίληψη ότι χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, μια αντίληψη που νίκησε το 2014, δύο φορές το 2015, στο δημοψήφισμα και θα εξακολουθήσει να νικά με την έξοδο από τα μνημόνια, ενώνοντας σε στόχους παραγωγικής ανασυγκρότησης, αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, συγκρότησης κοινωνικού κράτους. Και ιδιαίτερα οι αναφορές σας στο 2014 με κάνουν δύστημο. Μου θυμίζουν αυτό τον τύπο που μου λέει λίγο χρόνο να είχα ακόμα, θα τα έκανα όλα. Ή εκείνο το περίφημο ανέκδοτο που φαντάζομαι ότι περισσότεροι το ξέρετε, του πνιγμένου που τον βγάλαν, τον πετάξανε στον δρόμο, πέρασε ένα αυτοκίνητο από πάνω του, βρέθηκε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, τον πήρε, τον έβαλε μέσα, πήγε και τράκαρε. Και τέλος πάντων από τέτοιες περιπέτειες μετά από δύο χρόνια το φτάνουμε σε ένα νοσοκομείο και λέει ο γιατρός, πέντε λεπτάκια αν μου τον φέρνατε θα τον είχα σώσει. Λέτε κουτό τον ελληνικό λαό. Αυτό κάνετε και αυτή είναι η τακτική σας. Σε αυτή την τακτική δεν τσιμπάμε. Η επιτυχής ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος για μας και για τον ελληνικό λαό είναι το εισιτήριο για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οικονομικής και όχι μόνο επιτροπίας της χώρας και το εξιτήριο από τη μνημονιακή περίοδο. Μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία πλήρωσε, για την οποία πλήρωσε ακριβό τίμημα, επακόλουθο της κοινωνίας, της ψεύτικης ευημερίας, της ανάπτυξης με δανεικά, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αυτό το κόστος δεν ήταν αναγκαίο. Επιβλήθηκε από ιδεοληψίες του νεοφιλελευθερισμού, τους διεθνείς συσχετισμούς και ανταγωνισμούς, την αδυναμία του δικού μας ελληνικού πολιτικού συστήματος να αρνηθεί τον διαπλεκόμενο και εξουσιαστικό εαυτό του. Σήμερα, μέσα από σκληρή δουλειά και υπομονετική στήριξη του λαού μας, βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση. Αυτό το κλείσιμο της αξιολόγησης, η συγκεκριμενοποίηση της ρύθμισης του χρέους έχουν άμεσα αποτελέσματα, δημιουργούν νέες ευκαιρίες και απαιτήσεις. Περνάμε σε μια περίοδο σταθερότητας, με σημάδια σταδιακής ανάκαμψης να κάνουν ήδη τις εμφάνισή σας. Να σας πω τρία μόνο. Τα ελληνικά ομόλογα καταγράφουν χαμηλό επταετίας τη στιγμή που το κόστος του δανεισμού σε ολόκληρη την Ευρωζώνη κινείται διαρκώς ανωδικά. Η συμμετοχή ξένων επενδυτών στην έκδοση εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου και το γεγονός ότι το χρηματιστήριο έχει πλέον καλύψει το σύνολο των απολειών από το καλοκαίρι του 2015 είναι ένας δεύτερος παράγοντας. Η μείωση της ανεργίας με τους δικούς σας τρόπους είναι δεδομένη. Και ξέρετε, ξεφύγαμε από εκείνη την εκπληκτική ατάκα πρώην Υπουργού που είχε πει «Καταφέραμε να μειώσουμε τους ρυθμούς αύξησης της ανεργίας». Ελπίζω να μην τον ακούσω να λέει ότι καταφέρατε να μειώσετε τους ρυθμούς μείωσης της ανεργίας. Η νέα περίοδο έχει χρόνους και στόχους. Έχει οδικό χάρτη. Έξοδος από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018, παραγωγική ανασυγκρότηση, αναδιανομή στους ασθενέστερους, ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα της παιδείας και της υγείας. Ορισμένα από τα ζητήματα πρέπει να τα πούμε καθαρά. Το 2019 και το 2020 θα έχουμε βαριά μέτρα. Βαριά μέτρα. Θα έχουμε
αντίθετα μέτρα ανακούφισης. Και επιτέλους, κάποιος οικονομολόγος πρέπει να σας πει ότι η μείωση των δαπανών είναι αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Και κάποιος πρέπει να επαναφέρει τη χλέβη. Το γεύμα δεν είναι συσίτιο. Σας το είπε με ένα χαριτωμένο τρόπο, νομίζω ότι ο εισηγητής μας, ότι αυτά που τρώνε στα ιδιωτικά σχολεία, να το πω εγώ πιο σικ, είναι γεύματα. Και κερδίζει και από αυτό η ελληνική οικογένεια. Το κατοστάρικο στο ενίκιο δεν είναι αστεία υπόθεση. Τα 250 εκατομμύρια στην ανάπτυξη είναι νέες θέσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Με βάση αυτά, σας λέω ότι τότε, πέραν αυτών, θα έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια. Θα έχουμε δοκιμάσει τις δυνατότητές μας και σύγχρονα θα πρέπει να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε το γεγονός ότι δεν πρέπει όταν θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε αλόγιστα. Ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για σε όλο αυτό το διάστημα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να διαμορφώσουμε ικανές συνέργειες ανάμεσα στο κοινωνικό τομέα της οικονομίας, τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και το δημόσιο τομέα της οικονομίας. Και ξέρετε, για να λύσουμε και μια θεωρητική ιστορική παρεξήγηση. Ο φιλελευθερισμός και ο νεοφιλελευθερισμός είναι με την ιδιωτελή ατομικότητα και το κράτος δύναμης. Η αριστερά είναι με το κοινωνικό και το δημόσιο χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, ζήτησε το λόγο ο κύριος Κουτσούκος.